Νομίζω συναδέλφοι, ενώπιον περιέγραψε ακριβώς τη διαδικασία και δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω να πούμε επί αυτού. Άλλωστε, την ίδια την πραγματικότητα την ξέρουν οι εργαζόμενοι από πρώτο χέρι από το 2016, ακόμα και πιο πίσω ιστορικά, αλλά όσον αφορά την εταιρεία Καρυπίδης από το 2016 μέχρι και σήμερα. Αυτή η αίθουσα εδώ, η αίθουσα στο εργατικό κέντρο στον 7ο όροφο, είναι γεμάτη από εργαζόμενους του Καρυπίδη, που ήρθε σε μια συνέντευξη τύπου. Είναι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν μπορώ να περιγράψω ούτε εγώ προσωπικά, ούτε κανείς άλλος το τι έχουν τραβήξει. Μα αυτή είναι ακριβώς τη λέξη. Γιατί πραγματικά έχουν γίνει ένα μπαλάκι μεταξύ της εκάστοτε κυβέρνησης, γιατί μην ξεχάσουμε, άλλη κυβέρνηση είχαμε πριν 8 χρόνια, άλλη πριν 4 χρόνια, την ίδια και αυτή τη φορά, μπαλάκι μεταξύ υπουργείων, τρέξιμο στα δικαστήρια για διάφορες υποθέσεις, κινητοποιήσεις έξω από τα καταστήματα, ερωτήσεις στη Βουλή από κόμματα, κινητοποιήσεις, συλλαλητήρια, διεκδικήσεις, οι οποίες όλες αυτές οι διαδικασίες και όλος αυτός ο αγώνας που έχουν κάνει οι εργαζόμενοι, οι απολυμμένοι εργαζόμενοι του Καρυπίδη, είναι πέρα για πέρα δίκαιος. Και νομίζω εκεί πρέπει να επιμείνουμε. Οι εργαζόμενοι δεν ζητούν τίποτα παραπάνω από αυτά που δεν δικαιούνται. Τα ελάχιστα δυνατά. Αυτά δηλαδή που προχώρησαν στην επίσκεψη εργασίας, στις αγωγές τους, γενικότερα στην όλη διαδικασία που περιέγραψε και πριν η συναδέλφισσα Ινώπη Μουστακίδου, για να πάρουν κάποια χρήματα, για να είμαστε ειλικρινείς, από αυτά που δικαιούνται. Και εδώ μιλάμε για την απόλυτη κοροϊδία και της σημερινής κυβέρνησης και της πρωτεύουσα των προηγούμενων, ιδιαίτερα με τους νόμους που έχουν ψηφίσει, και θέτουμε και ορισμένα ζητήματα σαν Ένωση Υπουργοϋπαλλήλων. Δεν είναι δυνατόν αυτή η μεγάλη εταιρεία που ήτανε και σήμερα να δραστηριοποιείται από εδώ και από εκεί με διαφορετικά αφημί, με διαφορετικά πρόσωπα, να το πω έτσι, ενώ στην ουσία μιλάμε για την ακριβώς ίδια ιδιοκτησία με τα σούπερ μάρκετ, να επενδύει εκατομμύρια σε ΠΑΕ, σε διάφορες υπόλοιπες δραστηριοποιητικές δραστηριότητες και να κρύβεται πίσω από μια νομιμή αφημί. Δεν γίνεται να χρωστάει η συγκεκριμένη εταιρεία εκατομμύρια ευρώ στην εφορία, στον ΕΦΚΑ και το ίδιο το κράτος που είναι δικά του όργανα, η ασφάλιση και η εφορία, να μην κινεί κάποια διαδικασία. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για ένα εχθρικό κράτος απέναντι στους εργαζόμενους όλων των εταιριών, όχι μόνο του Καρυπίδη, αλλά εδώ συγκεκριμένα μιλάμε για τους απολυμμένους. Είναι το ίδιο κράτος που υπερασπίστηκε τις απολύσεις στη Μαλαματίνα, είναι το ίδιο κράτος που υπερασπίστηκε απολύσεις σε διάφορους χώρους δουλειάς, όπως γίνανε σε ναυπηγεία, όπως γίνανε σε όλη την Ελλάδα, σε εμπορικές επιχειρήσεις όπως αφορά τον κλάδο μας. Είναι το ίδιο κράτος που μπορεί να σε κυνηγήσει άμα χρωστάς 700 και 800 ευρώ ή κάποιες λίγες χιλιάδες για ένα δάνειο και να σου παίρνει το σπίτι, και την ίδια στιγμή είναι το ίδιο κράτος που καλύπτει στην ουσία και δηλώνει αναρμόδιο πολλές φορές τι να δώσει απλά κάποια από τα δεδουλευμένα των εργαζόμενων όσοι κάναν την επίσκεψη εργασίας, όσοι κινήθηκαν νομικά εκείνο το διάστημα. Άρα είναι πέρα για πέρα δίκαιο το αίτημα των συναδέλφων απολυμμένων του Καρυπίδη να πάρουν εδώ και τώρα τα δεδουλευμένα τους, να μην καθυστερήσει καθόλου στην απόφαση ακόμα και το ίδιο το κράτος και η ίδια κυβέρνηση, και να δείξουν έστω στο ελάχιστο ότι μπορούν να εφαρμόσουν έστω αυτόν τον νόμο που λέει ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να πάρουν χρήματα. Στηρίζουμε σαν Ένωση Υπουργοϋπαλλήλων, το κάνουμε και τα προηγούμενα χρόνια, τις κινητοποιήσεις των συναδέλφων και αυτές που θα αποφασίσουν η ίδια επιτροπή του σωματείου μας, των απολυμμένων Καρυπίδη, το επόμενο διάστημα, όπου και αν γίνουν αυτές.